Κυρίες και κύριοι, αν μείνει κανείς μονάχα στους τίτλους των νομοσχεδίων, προσπερνώντας το περιεχόμενο, τότε μπορεί ίσως και να εντυπωσιαστεί. Όπως ακριβώς ας πούμε με το νομοσχέδιο που σήμερα συζητάμε και που έχει τον ηχηρό και καθόλου μετριόφρονα τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας». Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που γίνεται με το σημερινό νομοσχέδιο είναι ότι νομοθετείται και εισάγεται επίσημα στη χώρα μας το lobbying. Δηλαδή, κατοχυρώνεται νομικά η εκπροσώπηση των οργανωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στα κέντρα και τις διαδικασίες λήψης των κρατικών αποφάσεων. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το ουσιαστικό και το βασικό περιεχόμενο του σημερινού νομοσχεδίου, το οποίο περιέχει βέβαια και ορισμένες άλλες ρυθμίσεις, σχετικές όσο και άσχετες με το προαναφερθέν περιεχόμενο. Σύμφωνα λοιπόν με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου και τη σχετική βεβαίως κυβερνητική επιχειρηματολογία, το νομοσχέδιο είναι μια πρώτη απόπειρα να ρυθμιστούν οι δραστηριότητες με τις οποίες ασκείται κάθε είδους επιρροή από τα λεγόμενα λόμπι στους κρατικούς θεσμικούς φορείς, όπως είναι λόγου χάρη τα Υπουργεία. Με σκοπό, όπως λένε, να υπάρχει διαφάνεια και να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα, η ηθική και πολιτική, προφανώς, και όσων ασκούν, αλλά και σε όσους ασκείται το lobbying. Με ποιο τρόπο τώρα θα επιτευχθούν όλα αυτά τα ωραία? Σύμφωνα με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, εισάγοντας κανόνες οι οποίοι θα διέπουν και θα ρυθμίζουν όλες αυτές τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής που λαμβάνουν χώρα σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας, από τους επιχειρηματικούς ομίλους βέβαια, μη γελιόμαστε. Και ο βασικότερος κανόνας είναι ότι ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο αποκτά την επίσημη ιδιότητα του λομπίστα. Και ξέρετε πότε? Μόνον εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο μητρό διαφάνειας, το οποίο προβλέπεται με τον νόμο να συσταθεί. Τώρα, αν κάποιος συγκρατηθεί και δεν αναφωνήσει το ταιριαστό εδώ, σιγά παιδιά, μη στάξει ουρά του γαϊδάρου. Αν καταφέρει τέλος πάντων να συγκρατηθεί, τότε σίγουρα θα αναρωτηθεί. Για να δούμε. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις για το lobbying στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες εφαρμόζονται μάλιστα για πολλά πολλά χρόνια. Γιατί δεν φέρνει δάκια καμιά πρωτοτυπία εδώ η κυβέρνηση. Εδώ και δεκαετίες ισχύουν αυτά, στις ισχυρές μάλιστα, στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Για να δούμε τι αποτελέσματα είχαν όλα αυτά εκεί. Περιορίστηκε μήπως η διαφθορά? Αποτράπηκαν άραγε οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, επειδή λειτουργούν αυστηροί κανόνες για τους λομπίστες? Όχι, απαντούν αμέσως. Τα πολλά και διάφορα διεθνή σκάνδαλα που σκάνε κάθε τόσο και στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, είτε τις γνωστής Siemens, είτε τις Novartis, είτε τα διατροφικά σκάνδαλα, είτε τα σκάνδαλα με τους ρήπους των αυτοκινήτων και ένα σωρό άλλα που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας τελικά. Είναι άραγε παράξενο αυτό? Καθόλου. Γιατί τελικά στην πραγματικότητα τα λεγόμενα lobby δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που καταλαβαίνει όλος ο απλός κόσμος. Πρόκειται για δίκτυα επιθετικής παρέμβασης του κεφαλαίου στους κρατικούς και διακρατικούς μηχανισμούς, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκτυα για την άσκηση πίεσης, ώστε τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων να αποτυπώνονται άμεσα και γρήγορα, ακόμα και στην νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεικτική γι' αυτό είναι μια σχετική πρόσφατη εκτίμηση, όχι κανενός τυχαίου, αλλά του μονοπωλίου της Apple, σύμφωνα με την οποία έκθεση, ένας από τους λόγους
στους οποίους οφείλεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Apple από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένες αθέμητες φορολογικές συμφωνίες. Ένας από τους λόγους, λέει η εταιρεία, ήταν και η χαλάρωση της λειτουργίας του δικού της λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πιάσαν δηλαδή σφιχτά, δεν την πιάσαν σφιχτά τη δουλειά μας, λέει η Apple, οι λομπίστες της. Είναι χαρακτηριστικό επίσης και ένα δημοσίευμα πριν από λίγες μέρες στην ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον κλάδο της τεχνολογίας δαπάνησαν το τελευταίο διάστημα μέσω του θεσμοθετημένου λόμπι, αυτού που θα εισαχθεί και στη χώρα μας, δαπάνησαν 97 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για να ασκήσουν πιέσεις στη χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ακριβές, βρε παιδί μου, αυτές οι πιέσεις τελικά. Και ανάμεσά τους, μαντέψτε ποιοι είναι. Κάτι επιχειρηματικοί κολοσσοί σαν τη Google, τη Microsoft και το Facebook. Και ξέρετε γιατί ξόδεψαν τόσα πολλά λεφτά? Μα με στόχο να αντιταχθούν σε αυστηρότερη νομοθεσία που θα περιστέλει την ισχύ τους και τα κέρδη τους. Και έρχεται τώρα εδώ ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και καλεί και τα συνδικάτα, λέει, να κάνουν το ίδιο. Να κάνουν lobbying δηλαδή. Και να παρατήσουν κάτι αγώνες, κάτι πορείες, κάτι διαδηλώσεις και όλα αυτά τα τόσο ενοχλητικά πράγματα. Να πληροφορήσουμε λοιπόν τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας ότι το ταξικά προσανατολισμένο συνδικαλιστικό κίνημα έχει επιλέξει την ταξική πάλι. Και αυτό καλό είναι να το χωνέψετε. Αλλά οι εκκλήσεις σας έχουν αποδέκτες. Είναι ο κυβερνητικός, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ο οποίος όλο και πιο πολύ ρέπει σε αυτήν την τακτική του lobbying, αντί να κάνει αγώνες πραγματικούς, ταξικούς, και γι' αυτό φυσικά αυτός είναι ο λόγος που απαξιώνεται διαρκώς στη συνείδηση των εργαζομένων. Είναι κοινός τόπος πάντως και πολύ συνηθισμένη πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο οι επιχειρηματικοί όμιλοι να λειτουργούν παράλληλα με τα τμήματα παραγωγής και μάρκετινγκ που διαθέτουν, να λειτουργούν και τμήματα lobbying. Και τα τμήματα αυτά lobbying διαθέτουν υποδομές, πολυάριθμο, παχυλά αμοιβόμενο προσωπικό, προσωπικό το οποίο κρατάει επαφές με στελέχη των γραφείων των επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπουργικών γραφείων, τους ίδιους τους επιτρόπους, τους υπουργούς, με στελέχη πολιτικών ομάδων και κομμάτων, με ευρωβουλευτές, με τους πάντες δηλαδή, οι οποίοι συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στη διαμόρφωση νομοθεσίας, παρεμβαίνοντας φυσικά όλοι αυτοί ώστε να υπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτά τα τμήματα lobbying λειτουργούν και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, συγκλίνοντας με τις φυσικές ενώσεις των καπιταλιστών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, είναι η Business Europe. Στη χώρα μας είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Από κοντά και από δίπλα τους, ένα σωρό διάφορες μη, εντός πολλών εισαγωγικών το μη, κυβερνητικές οργανώσεις που με αυτόν τον μανδύα εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα. Όλο αυτό το δίκτυο είναι που συνδιαμορφώνει τελικά, μαζί με το αστικό βεβαίως πολιτικό προσωπικό, και την ευρωενωσιακή νομοθεσία. Είναι γνωστά όλα αυτά. Όλοι όσοι έχουν έστω και μια ιδέα από τα στοιχειώδη στις Βρυξέλλες γνωρίζουν ότι αποτελεί συνηθισμένη πρακτική νομοθετικά κείμενα, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ συγκεκριμένες διατυπώσεις, γραμμένες ολόκληρες από τα διάφορα λόμπι, να υπογράφονται και να κατατίθενται αυτολεξί ως τροπολογίες στο Ευρωκοινοβούλιο από δεκάδες ευρωβουλευτές που ανήκουν σε διαφορετικά αστικά εθνικά πολιτικά κόμματα και πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, προωθώντας βεβαίως με τον τρόπο αυτό τις επιταγές και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Περιττό βέβαια να σημειώσουμε ότι πίσω από τις φωτογραφικές, πολλές φορές κυριολεκτικά φωτογραφικές λεπτομέρειες τέτοιων τροπολογιών, για κάποια παραδείγματος χάρη λιγότερα ή περισσότερα μικρογραμμάρια εκπομπής ρήπων από αυτοκίνητα ή της Α ή Β ή Γ τεχνικές προδιαγραφές κάποιων μηχανημάτων,
κατανοητά όλα αυτά σε ένα εξαιρετικά στενό, στενότατο κύκλο ειδικών. Πίσω από όλα αυτά λοιπόν κρύβονται κέρδη εκατομμυρίων για τις επιχειρήσεις κάποιου κλάδου και πέφτουν κυριολεκτικά κορμιά στο χορό των μεταξύ τους ανταγωνισμών. Σε αυτό το έδαφος, σε αυτό ακριβώς το έδαφος, σκέτο θερμοκήπιο, σαν φυσικό επακόλουθο, καλλιεργούνται και οι κάθε είδους συναλλαγές, η διαπλοκή των επιχειρηματικών συμφερόντων με το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου, αναδύνοντας βέβαια όλη τη δυσοσμία της καπιταλιστικής σύψης, της οποίας τα λόμπι δεν αποτελούν ασφαλώς εξαίρεσή της, αλλά στοιχείο της, στοιχείο αναπόσπαστο. Όσο αφορά τώρα το πολυδιαφημισμένο μητρό διαφάνειας και την υποχρεωτικότητα εγγραφής αυτό, το οποίο θεσμοθετείται και στη χώρα μας με το νομοσχέδιο που συζητάμε. Αυτό το μητρό, όπως ξέρουμε, όπου και αν εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες, καθόλου δεν εμπόδισε μήτε τη διαφθορά, μήτε τη διαπλοκή. Το αντίθετο, θα έλεγε κανείς, αφού οι λομπίστες των επιχειρηματικών ομίλων απέκτησαν το επίσημο, το θεσμοθετημένο δικαίωμα πια να αλωνίζουν ανενόχλητοι και με τη βούλα πια αυτού του μητρώου, να αλωνίζουν στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και των άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να οργανώνουν συναντήσεις, παρουσιάσεις, παρεμβάσεις, να επισκέπτονται ευρωβουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λίγα λόγια, να νιώθουν και να συμπεριφέρονται σαν στο σπίτι τους. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς, χρησιμοποιώντας και τη δίωδο των λεγόμενων περιστρεφόμενων θυρών, μεταπηδούν από το πόστο του πολιτικού στο ρόλο του λομπίστα. Μην πάτε μακριά, τον Μπαρόζο τον θυμόμαστε όλοι ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λίγο καιρό λοιπόν ο κύριος αυτός, μετά τη λήξη της θητείας του, ανέλαβε υψηλή διευθυντική θέση στον τραπεζικό κολοσσό που λέγεται Goldman Sachs. Ο πριν την Μέρκελ, καγκελάριος της Γερμανίας τώρα, Σρέντερ, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, προσλήφθηκε ως ανώτατος στέλεχος στον ενεργειακό γίγαντα της Gazprom. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, όπως και ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Χαβιέ Σολάνα, αλυσμόνητη, μετά τις θέσεις τους, αυτές, μετατράπηκαν σε υψηλόβαθμους συμβούλους μεγάλων πολυεθνικών εταιριών σε όλο τον κόσμο. Σταματώ εδώ, υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα. Το να λες λοιπόν, όπως η κυβέρνηση τώρα, ότι ενισχύει τη διαφάνεια με το να βάλεις χρονικό όριο 18 μηνών πριν γίνουν τέτοιες μεταπηδήσεις και εναλλαγές ρόλων, ή είσαι αφελής, που δεν είσαι, ή κοροϊδεύεις ασύστολα. Θα ήταν πιο κοντά στην αλήθεια να πείτε ότι όλοι αυτοί, οι αστεί πολιτικοί, πριν γίνουν λομπίστες, χρειάζονται, βρε παιδί μου, και ένα 18μηνο λίγης ξεκούρασης και μιας κάποιας προσαρμογής για τα νέα τους καθήκοντα. Όλα αυτά τώρα τα διαφανή και τόσο αδιάφθορα, μα τόσο αδιάφθορα, η κυβέρνηση επιδιώκει με το νομοσχέδιό της να τα εισαγάγει για να λειτουργήσουν επισήμως πια και στη χώρα μας. Και το ΚΚΕ, όπως φαίνεται, είναι το μόνο κόμμα το οποίο αντιτάσσεται ουσιαστικά και ριζικά σε αυτό. Τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, άσχετα από το τι ψηφίζουν τελικά επί της αρχής, δηλώνουν ανοιχτά τη συμφωνία τους με την νομοθέτηση του λόμπινγκ. Μπορεί να έχουν επιμέρους ενστάσεις και διαφωνίες. Μπορεί να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για την έκταση των ρυθμίσεων. Το ότι όμως καταθέτουν, όπως παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργικές προτάσεις στην κυβέρνηση για το θέμα του λόμπινγκ, καταδεικνύει ασφαλώς τη συμφωνία τους επί της αρχής του νομοσχεδίου, κάτι άλλωστε που δεν το αρνούνται κιόλας. Απλώς λένε ότι αυτοί θα έφεραν μια καλύτερη εκδοχή του λόμπινγκ. Τι να λέμε τώρα, ή είσαι βαστάζος του συστήματος ή δεν είσαι. Μισές δουλειές θα κάνουμε. Και όταν τους το λέμε αυτό όμως, τότε μας απαντούν, ενοχλούνται και μας απαντούν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα του καπιταλισμού και ότι τάχα αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό το επιχείρημα μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, το αξιοποίησε και το χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Υπουργός στην προχθεσινή τελευταία επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στην κριτική του ΚΚΕ. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό ιστορικό ψέμα. Αυτό λέει η ζωή.
γιατί όλα πια γύρω μας φωνάζουν ότι αυτή η βαρβαρότητα και η σαπίλα του συστήματος που ζούμε δεν παίρνει πια ούτε από μερεμέτια, ούτε από ρετουσαρίσματα της λεγόμενης διαφάνειας. Το μόνο που της πρέπει είναι να ανατραπεί και αυτό βεβαίως είναι το καθοδηγητικό νήμα της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Όποιος είναι αντίθετος λοιπόν με αυτή τη βάρβαρη καπιταλιστική πραγματικότητα, τότε παλεύει να την γκρεμίσει μαζί με το λαό και δεν σκέφτεται μέρα νύχτα πώς θα τη ρυθμίσει αυτή τη βαρβαρότητα για να την καλοποιήσει όπως καλή ώρα κάνει και το Μέρα 25. Το Μητρό Διαφάνειας, ας πούμε, δεν νομιμοποιεί απλά και μόνο την παρέμβαση των επιχειρηματικών ομίλων στη διαμόρφωση της νομοθεσίας. Κάνει και κάτι άλλο, εξίσου κακό. Επιδιώκει να δημιουργήσει ταυτόχρονα και το έδαφος εκείνο για να εμπεδωθεί και στη λαϊκή συνείδηση ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, ότι είναι απόλυτα θεμητό, όχι μόνο να πιέζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, καλά αυτό δεν μπορείς να το εμποδίσεις για τα συμφέροντά τους, αλλά ότι είναι θεμητό και λογικό και φυσιολογικό να καθορίζουν ακόμα και την νομοθεσία. Αυτό επιχειρεί το νομοσχέδιο. Και το ζήτημα πάντως, λέμε εμείς, για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα δεν είναι να ξέρουν βέβαια αν, πότε και με ποιους, πόσες φορές τέλος πάντων συναντιούνται οι εκπρόσωποι των μονοπωλίων με το πολιτικό τους προσωπικό, αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουν, να ξέρει ο λαός ότι το αστικό πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, στη χώρα μας, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ταγμένο να υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς τσακίζει τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Και αυτό ακριβώς είναι που επιδιώκεται να συσκοτιστεί με νομοσχέδια σαν και αυτό, δηλαδή τα ταξικά αντιλαϊκά συμφέροντα τα οποία υπηρετούν το αστικό κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις της αστικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο για τους κανόνες συμπεριφοράς, τη δημοκρατική λογοδοσία και διαφάνεια που δήθεν θα επιβληθούν στα επιχειρηματικά λόμπι, εκτός από το ότι προορίζονται να παίξουν το ρόλο τροχονόμου για τα πολύ ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία συγκρούονται αδυσόπιτα μέσα και έξω από τους κρατικούς και τους κυβερνητικούς διαδρόμους, αυτά, κανόνες, διαφάνεια κτλ. Δεν είναι παρά στάχτη, πολύ στάχτη όμως, στα μάτια των εργαζομένων, προκειμένου να συσκοτιστεί ο ταξικός χαρακτήρας του κράτους και να πιστέψει ο λαός ότι με κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας μπορούν τα μεγάλα συμφέροντα να ελεγχθούν και μπορούν να σταματήσουν επιτέλους τα φαινόμενα διαφθοράς και σύψης που ολοένα αποκαλύπτονται. Το λόμπινγκ γίνεται πάντα εκεί όπου συμφύονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων με το αστικό κράτος. Και δεν υπάρχει ούτε καλό ούτε κακό λόμπινγκ. Το λόμπινγκ είναι ένα και έχει πάντα τον ίδιο σκοπό, τη θωράκιση και την αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Εν τέλει, και επειδή εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να ποτίζουμε τον κήπο με τις αυταπάτες, όπως κάνετε όλοι σας, με τα περιελέγχου και διαφάνειας σε έναν καπιταλιστικό μάλιστα ανταγωνισμό που αγριεύει